Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Σήμερα έχουμε την εξαιρετική τιμή να υποδεχόμαστε στο στούντιο του Blue Sky τον πρόεδρο της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, τον κύριο Γεράσιμο Ζώρα, τον οποίο καλωσορίζω. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε. Γεια σας. Είναι καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ειδικευμένος στην Ιταλική Φιλολογία. Θα διαβάσω ένα σύντομο βιογραφικό. Προσπάθησα να συμπτύξω τις επιτυχίες σας, τις σπουδές σας, τα βιβλία, διατριβές, ομιλίες, συνέδρια. Καταρχάς, το πλήρες βιογραφικό σας στο ιστολόγιο του Πανεπιστημίου Αθηνών αριθμεί 143 σελίδες. Επειδή θα χρειαστεί μια εκπομπή, εγώ θα κάνω μια συνόψιση. Λοιπόν, για τους τηλεθεατές μας, λοιπόν, να σας γνωρίσω, παρότι είστε πασίγνωστο στον χώρο το λογοτεχνικό και τον επιστημονικό, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959, απόφυτος των εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη, πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Αθηνών, και τις 4 χρονιές πήρατε υποτροφία, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Άρα αριστεύσατε. Άριστος, έτσι. Πώς γίνεται αυτό, ποια είναι η συνταγή? Το να διαβάζεις μεθοδικά. Όχι μόνο όχι πολύ. Μεθοδικά. Μεθοδικά. Λοιπόν, παράλληλα απόφυτος του Βυζαντινού Νεοελληνικού Τμήματος και του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών, σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης ως υπότροφος της Ιταλικής Κυβέρνησης, ερευνητής στην Αποστολική Βιβλιοθήκη του Βατικανού, στρατιωτική θητεία στο πολεμικό ναυτικό. Πού ακριβώς, σε ποια περιοχή? Πρώτα στο ναύσταθμο και μετά στο Γενικό Επιτελείο, στο Υπουργείο. Μάλιστα. Διδακτορική διατριβή με θέμα οι λογοτέχνες της παλαιάς και νέας αθηναϊκής σχολής στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσό. Αριστούχος διδάκτορ. Έχετε μια μονοτονία αριστείας. Με υποτροφία του ΝΑΤΟ έκανε στο αρχείο της Αρχαδικής Ακαδημίας της Ρώμης μεταδιδακτορική έρευνα με θέμα πολιτιστικές και λογοτεχνικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Όπως είπα προηγουμένως, πολλές μελέτες, έρευνες, βιβλία, συμμετοχή σε επιστημονικές επιτροπές. Παρασυμποφορηθήκατε από τον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, διακρίσεις κλπ. Και βέβαια να πω ότι ο πατέρας σας ήταν και εκείνος καθηγητής φιλόλογος. Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Η μητέρα? Η μητέρα είχε ασχοληθεί με τη μουσική. Είχε τελειώσει πρώτα το ελληνικό οδείο και μετά την Ακαδημία τη Σάντα Τσουτσίλια της Ρώμης. Η σύζυγός σας είναι εκείνη στο Πανεπιστήμιο? Ναι, είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και διδάσκει θεατρολογία. Και έχετε μία κόρη που θα δώσει εξετάσεις για ποιο τομέα? Για τη φιλοσοφική. Ωραία. Ίσως αγγλική φιλολογία, ίσως ψυχολογία, ακόμα δεν έχει αποφασίσει. Άρα πάει και εκείνη για αρίστευση. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε με δύο λόγια. Τι είναι η Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, αυτό το μεγάλο πνευματικό σωματείο? Ακούει ο άλλος εταιρεία, σου λέει είναι εταιρεία ή είναι ένα πνευματικό φορέας? Αγαπητέ συνάδελφε, ενώ με την ιδιότητά σας του μέλους της Εθνικής Εταιρείας των Ελλήνων Λογοτεχνών, σας ευχαριστώ καταρχάς για τα καλά σας λόγια. Όσο δε για την ιστορία της Εθνικής Λογοτεχνίας, όπως ξέρετε είχα γράψει ένα μικρό χρονολόγιο πριν από 3 χρόνια. Το προλόγησε ο τότε πρόεδρος ο αείμνηστος Διονύσης Μαγκλιβέρας και έκανα μια αναδρομή από το 1948 που ιδρύθηκε μέχρι το έτος που βγήκε το χρονολόγιο το συγκεκριμένο. Σήμερα κλείνει τα 73 χρόνια η εταιρεία. Θα θυμίσω απλώς, επειδή δεν μας παίρνει η ώρα, ότι ξεκίνησαν όλα από τον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Αυτός οραματίστηκε την ίδρυση της εταιρείας και έτσι στις 24 Απριλίου του 1948 κάλεσε ορισμένους διαπρεπείς λογοτέχνες ώστε να κάνουν μια προετοιμασία για την ίδρυση και την 1η Ιουλίου έγινε η ιδρυτική συνεδρίαση στην οποία αναφέρω μόνο μερικά ονόματα, τον Τάσο Αθανασιάδη, τον Βενέζη, τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, τον Καραγάτσι, τον Μυριβίλη, τον Ουράνη, τον Πετσάλη Διομίδη, τον Μιχαήλ Στασινόπουλο, τον Τερζάκη και βέβαια τον ίδιο τον Τσάτσο.
Στα χρόνια αυτά τα 73 λειτουργίας της εταιρείας υπήρξαν στο αξίωμα του Προέδρου μεγάλοι λογοτέχνες, όπως ο πρώτος, ο Κώστας Ουράνης, ήταν για δύο μόνο χρόνια, και στη συνέχεια ο Μυριβίλης, ο οποίος ήταν πρόεδρος από το 50 μέχρι το 67, ο μακροβιότερος πρόεδρος της εταιρείας. Και ακολούθησε ο ακαδημαϊκός ο Πέτρος Χάρης, ο Γιάννης Χατζίνης, ο Αλκιβιάδης Γιαννόπουλος, ο Πέτρος Γλέζος, ο Ευάγγελος Μόσχος, ο Βασίλης Βιτσαξής, ο Διονύσης Μαγκλιβέρας και ο Μιλών. Μάλιστα. Αυτά δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο, όχι, γιατί δεν θα μας πάρει ο χρόνος. Γιατί σήμερα θέμα μας είναι, με αφορμή τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 21, θα μιλήσουμε για τον Διονύσιο Σολωμό και για τον ύμνο εις την ελευθερία. Πάμε να κάνουμε μια έτσι προϊστορία. Ενετοκρατία Φόσκολο και Επτανήσι λογοτέχνες. Για τον οποιονδήποτε λογοτέχνη είναι απαραίτητο, πριν πλησιάσουμε το έργο του για να το γνωρίσουμε και να το προσλάβουμε όσο το δυνατόν πιο καλά, πιο σφαιρικά, είναι απαραίτητο να ξέρουμε την περιραίουσα ατμόσφαιρα της εποχής που έζησε, που μεγάλωσε, η κοινωνία, οι συνθήκες οι οποίες επικρατούσαν, αλλά ακόμα και η οικογένεια. Είναι ομόκεντροι κύκλοι που συνέχεια μικραίνουν και εμείς, και στο τέλος το κέντρο είναι ο ίδιος ο συγγραφέας, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Σολωμός. Στην περίπτωση του Σολωμού τα πράγματα γίνονται αρκετά μπλεγμένα. Γιατί? Διότι, και για ποιο λόγο το τονίζω αυτό, ότι πρέπει κανείς να ξέρει όλες αυτές τις συνιστώσεις. Διότι ζει, γεννιέται ένα χρόνο μετά την λήξη της ενετοκρατίας στα Επτάνησα, το 1798. Αλλά ήδη, ακόμα και για πολλές δεκαετίες στη συνέχεια, η επίδραση του ιταλικού πολιτισμού είναι πολύ έντονη στα Επτάνησα. Και βέβαια για 10 χρόνια σπούδασε στην Ιταλία. Θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια. Αυτό όσον αφορά λοιπόν τις πολιτισμικές καταβολές που είχε. Εξάλλου είναι δίγλωσσος. Θα το πούμε και αυτό στη συνέχεια εκτενέστερα. Τα μισά του έργα είναι στα ιταλικά. Τα άλλα μισά στα ελληνικά. Αλλά ακόμα και για τα ελληνόγλωσσα κείμενά του κρατάει σημειώσεις αρχικά στα ιταλικά και ύστερα συνθέτει τους στίχους του στην ελληνική γλώσσα. Να πούμε ειδικότερα για την οικογένειά του. Για την οικογένειά του. Λοιπόν, ο πατέρας λοιπόν... Κοιτάξτε, ο πατέρας ο Νικόλαος Σολωμός, 1737-1807, είναι ένας από τους διαπρεπέστερους λογίους και ευγενείς της Ακίνθου. Ήταν παντρεμένος από το 1765 με την Μαρνέτα Κάκνη, με την η οποία πεθαίνει το 1802. Με την σύζυγό του αποκτά δύο παιδιά, τον Ροβέρτο και την Ελένη. Όμως το 1807, λίγο πριν πεθάνει, αποφασίζει... Έχει ήδη πεθάνει η σύζυγός του, να παντρευτεί την Αγγελική Νίκλη, η οποία είχε τεκνοποιήσει, είχε φέρει στο φως τον εθνικό μας ποιητή. Το 1807 είναι πολύ σημαντικό, είναι σχεδόν δεκαετής ο Σολωμός, ο Διονύσιος Σολωμός. Είναι πολύ σημαντικό για την ταυτότητά του, διότι μία μέρα πριν πεθάνει ο Νικόλαος Σολωμός, αποφασίζει να παντρευτεί, όπως είπαμε, την Αγγελική Νίκλη. Με αυτόν τον τρόπο, κατά κάποιον τρόπο, αναγνωρίζει και τα δύο παιδιά που είχε από την Αγγελική Νίκλη, τον Διονύσιο και τον Δημήτριο, που είναι λίγο μεγαλύτερος, μικρότερος από τον Διονύσιο, γεννιέται στα 1802. Όμως, το ίδιο έτος, το 1807, η Αγγελική Νίκλη παντρεύεται τον Εμμανουήλ Λεονταράκη, με τον οποίο αποκτά 4 παιδιά,
Θα σταθώ όμως περισσότερο στον Ιωάννη, ο οποίος γεννιέται το 1807. Επομένως, με λίγα λόγια, ο Διονύσιος Σολωμός είχε δύο ετεροθαλή αδέλφια από τον ίδιο πατέρα και είχε άλλα τέσσερα από την ίδια μητέρα, συν τον Δημήτριο που ήταν ομοπάτριος και ομομήτριος. Το πρόβλημα το μεγαλύτερο που αντιμετώπισε ο Διονύσιος Σολωμός ήταν όταν ήλθε μία ρήξη με τον Ιωάννη Λεονταράκη, τον οποίο τον σπούδαζε με δικά του χρήματα, από τα πατρικά βέβαια, που του είχε αφήσει ο Νικόλαος Σολωμός στην Ιταλία, όπου και ο ίδιος ο Διονύσιος Σολωμός είχε φοιτήσει. Θα το πούμε και αυτό στη συνέχεια. Όμως, από ό,τι φαίνεται, ο Ιωάννης Λεονταράκης δεν ήταν και τόσο καλός φοιτητής όσο ο ετεροθαλής αδελφός του. Και γι' αυτό τούκοψε την επιχορήγηση. Γυρίζει λοιπόν πίσω στη Ζάκυνθο το 30 και χρησιμοποιεί πλέον και το επίθετο Σολωμός, χωρίς βέβαια να έχει τέτοιο δικαίωμα, εφόσον ήταν γιος του Λεονταράκη. Φτάνουμε λοιπόν στα 1832 που πεθαίνει ο Ροβέρτος Σολωμός, ο πρωτότοκος, και ο Λεονταράκης, ο Ιωάννης Λεονταράκης, αποφασίζει να διεκδικήσει μέρος της περιουσίας και τον τίτλο ευγενίας. Προφασίζεται λοιπόν ότι ότι ο πατέρας του, ο φυσικός, δεν ήταν ο Εμμανουήλ Λεονταράκης, αλλά ο Νικόλαος Σολωμός. Και σε αυτό συμπράττηκε η μητέρα του σε δύο δίκες που έγιναν, σε πρώτο βαθμό και σε δεύτερο βαθμό, το 33 και το 37. Η μητέρα του λοιπόν καταθέτει ότι όντως ήταν γιος του Νικολάου Σολωμού και όχι του Εμμανουήλ Λεονταράκη. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε τι δεινή θέση βρέθηκε ο Διονύσιος Σολωμός. Φυσικά το δικαστήριο απέρριψε αυτές τις προτάσεις του Ιωάννη Λεονταράκη και της Αγγελικής Νίκλη. Τα ανέφερα όλα αυτά γιατί, διότι είναι πολύ σημαντικό το πώς μέσα στα έργα του Σολωμού υπάρχει και η έννοια της οικογένειας. Υπάρχει ένα δημοσίευμα του Γεράσιμου Σπαταλά, είναι του 1936, «Ο θεσμός της οικογένειας στην ποίηση του Σολωμού». Εδώ εξετάζει τον απόϊχο που είχε όλη αυτή η περιπέτεια, η πολυετής περιπέτεια, ο απόϊχος στην ποίηση, στην αργογραφία του ίδιου του ποιητή. Αυτά όσον αφορά το θέμα της οικογένειας. Τώρα, θα πρέπει όμως να τονίσω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, ότι 20 χρόνια νωρίτερα, πριν τη γέννηση του Σολωμού, είχε γεννηθεί στο ίδιο νησί ο Ούγκο Φόσκολο, ο μεγαλύτερος ίσως Ιταλός ποιητής εκείνης της εποχής, ο οποίος διέπρεψε όχι μόνο στην Ιταλία αλλά και σε όλη την Ευρώπη, ήταν γνωστός, πέθανε στην Αγγλία, δυστυχώς μακριά και από τις δύο του τις πατρίδες. Το αναφέρω αυτό γιατί, διότι ο Ούγκο Φόσκολο, κατά τη γνώμη μου, αποτέλεσε ένα πρότυπο για όλους τους λόγιους της Επτανήσου, όχι μόνο τους Ζακύνθιους, που όλοι έλεγαν ότι εφόσον ο Φόσκολο μπόρεσε και διακρίθηκε ξεκινώντας από το νησί μας, γιατί να μην μπορέσω κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ. Και σε ένα δημοσίευμά μου που έβγαλα το 2001 στη Ρώμη, είναι μια ανθολογία τιτλοφορούμενη «Ριζονάντσι Ιταλιάνε nel mare Ιόνιο», «Οι αντιχήσεις οι Ιταλικές στο Ιόνιο Πέλαγος», έχω συλλέξει, έχω ανθολογήσει ιταλόγλωσσα κείμενα των μεγαλύτερων επτανήσιων ποιητών, ξεκινώντας βέβαια από τον Φόσκολο, πηγαίνω στον Ανδρέα Κάλβο, στον Γεώργιο Μαρκορά, τον πατέρα του Γεράσιμου, φυσικά τον Διονύσιο Σολωμό, τον Γεώργιο Ρώμα, τον Γεώργιο Τερτσέτη, τον Ανδρέα Λασκαράτο, έχει πολύ ωραία σατυρικά ποίηματα και στα ιταλικά. Τον Ιούλιο Τυπάλδο, τον Γεράσιμο Μαρκορά, τον Γιώργο Μαρτινέλη και τελειώνω με τον νεότερο από όλους, τον Στέφανο Μαρτζόκη.
Επομένως, όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε κατά νου όταν ασχολούμαστε, όταν διαβάζουμε την ποίηση του Σολομού. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, εγώ ως δημοσιογράφος θα είμαι λίγο πιο αποκαλυπτικός. Θέλω λοιπόν να σημειώσουμε ότι η μητέρα του μεγάλου εθνικού μας λυρικού, επικού, επικολυρικού ποιητή Διονυσίου Σολομού, η Αγγελική Νίκλη, ήταν μαντενούτα. Στα ιταλικά τι σημαίνει αυτό? Στη λαϊκότροπη γλώσσα, πώς θα την πούμε, σπιτωμένη, ήταν ερωμένη. Κάπως έτσι, ναι. Ήταν βέβαια ένας θεσμός, γι' αυτό είπα ότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Θεσμός φεουδαρχικός ουσιαστικά. Ναι, τι επικρατούσε στα Επτάνησα εκείνη την εποχή, που ήταν ένας θεσμός. Γινόταν αυτό, ήταν κάτι. Βέβαια, τα παιδιά θεωρούνται φυσικά εξόγαμα, νόθα, δεν έχεραν υπολήψεως κτλ. Ωστόσο. Γι' αυτό τόνισα ότι παντρεύεται μια μέρα πριν πεθάνει ο Νικόλαος Σολομός την Αγγελική Νίκλη, αλλά τα πρώτα χρόνια του εθνικού μας ποιητή ήταν πολύ δύσκολα, διότι είχε τη ρετσινιά του εξόγαμου. Η Αγγελική Νίκλη λοιπόν ήταν ένα κοριτσάκι όμορφο με καταγωγή από τη Μάρη. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο ο πατέρας του Σολομού έδωσε χρήματα, δηλαδή σε εισαγωγικά θα το πω, την αγόρασε, έτσι. Μα, νομίζω ήταν 14 χρονών όταν 14 γέννησε τον Διονύσιο Σολομό. Και ο πατέρας του Σολομού πρέπει να ήταν 60. Βέβαια, είχαν 50 χρόνια διαφορά. Θέλω λοιπόν να τα ξέρουν αυτά οι τηλεθεατές μας, γιατί εδώ λέμε και πράγματα που δεν λένε αλλού και τα λέμε όμως με σεβασμό στην αλήθεια και με σεβασμό στη μεγαλοσύνη του Σολομού. Και θα έλεγα ότι η λογοτεχνία μεγαλώνει εάν δείχνουμε το μεγάλο μέγεθος και τα κάποια μελανά σημεία, δίνοντας όμως, όπως σωστά είπατε εσείς, και την ιστορική και κοινωνική εξήγηση της εποχής. Γιατί από αυτές τις διενέξεις για την περιουσία, ο Σολομός υπέφερε και είχε και προβλήματα αλκοολισμού, έτσι δεν είναι? Ναι, στα τελευταία χρόνια. Αυτό το πρόβλημα εις τι επηρέασε την ποιητική του δημιουργία? Νομίζω ότι δεν την επηρέασε σε μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον αρνητικά. Ας μην ξεχνάμε ότι πολλοί ρομαντικοί ποιητές της εποχής, Έλεη, Μπάιρον κτλ., χρησιμοποιούσαν και διάφορες ουσίες προκειμένου να μπορούν να εμπνέονται, δηλαδή το σούπερ έγκο να καθιζάνει και να μπορεί περισσότερο το υποσυνείδητο να έρχεται στην επιφάνεια. Όπως το κίνημα των Beat στη Νέα Υόρκη, δεκαετία, ναι, 50 και, ναι, και 60, έτσι, ναι, που, ναι, δημιούργησε, ας πούμε, αλητήριους αλλά και ανατρεπτικούς ποιητές με κορυφαίο τον Άλαν Γκίνσμπεργκ. Βέβαια. Εξάλλου, όσο μεγαλύτερες δυσκολίες συναντάει κάποιος, όπως συγκεκριμένα ο Διονύσιος Σολομός στα παιδικά του χρόνια, πιστεύω ότι τόσο πιο μεγάλες αντοχές αποκτά και μπορεί ακόμα και η έμπνευσή του να γίνεται ακόμα πιο υψηπετής. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν, παιδικά χρόνια στην Ιταλία και νομικές σπουδές στην Ιταλία, έτσι? Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, στα 1808, ένα χρόνο αφού έχει πεθάνει ο Νικόλαος Σολομός, στο μεταξύ είπαμε η μητέρα του έχει παντρευτεί τον Εμμανουήλ Λεονταράκη, αποφασίζει η οικογένεια και αυτοί οι οποίοι είχαν αναλάβει την διαπαιδαγώγηση του μικρού τότε 10χρονου Σολομού να τον στείλουν στην Βενετία, συνοδευόμενο από τον δάσκαλό του τον Σάντο Ρόσσι. Αρχικά λοιπόν στη Βενετία και αμέσως μετά πηγαίνει στην Κρεμόνα, όπου μαθητεύει στο Λύκειο από το οποίο παίρνει και το πτυχίο του, και το 13 και το 15 εγγράφεται πλέον στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Παβίας. Εδώ ας μου επιτραπεί να ανοίξω μία παρένθεση. Έχουμε 5 λεπτά για το διάλειμμα. Οπότε κάντε διαχείριση, λογοτεχνική διαχείριση χρόνου. Θα το τελειώσω πολύ πιο νωρίς την παρένθεση. Το 1998 γίνεται εντύχηση πλάκας στο Πανεπιστήμιο της Παβίας, ύστερα από δική μου εισήγηση και του τότε πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Κωνσταντίνου Δημόπουλου,
Και γίνεται αποδεκτό από την σύγκλητο του Πανεπιστημίου της Παβίας και εντυχίστηκε η πλάκα αυτή που λέει ότι ο εθνικός ποιητής της Ελλάδος φοίτησε κατά τα έτη 1815-17 στο Πανεπιστήμιο της Παβίας. Μάλιστα. Τα πρώτα του ποίηματα στα Ιταλικά. Τα πρώτα του ποίηματα την εποχή μάλιστα που ήταν και φοιτητής. Εδώ πάλι ανοίγω μια δεύτερη παρένθεση ότι θα μου πείτε μα καλά 2 χρόνια. Ναι, 2 χρόνια διότι πήρε το προδίπλωμα το οποίο σε έρευνα που έκανα το βρήκα την Περγαμηνή. Την έχω φωτογραφίσει, όπως επίσης και συστατικές επιστολές καθηγητών του που έλεγαν ότι είχε άριστο ήθος και ότι ήταν τακτικός στην παρακολούθηση των μαθημάτων. Όλα αυτά σώζονται στα Γενικά Αρχεία της Παβίας και τα έχω δημοσιεύσει το 1998 σε διάφορα περιοδικά κτλ. Εκεί στην νομική της Παβίας είχε σημαντικούς καθηγητές όπως τον Ρέση ή τον Πρίνα που ήταν και πρίτανης του Πανεπιστημίου εκείνη την εποχή. Ειδικά δε για τον Ρέση, ο οποίος δίδασκε δημόσια οικονομία, θα ήθελα να πω το εξής, ότι στις 18 Ιανουαρίου του 1822 πεθαίνει φυλακισμένος από τους Αυστριακούς δυνάστες. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι ο Σολωμός μπορεί να μην ένιωσε τον τουρκικό ζυγό, ένιωσε όμως τον αυστριακό, διότι όλη η Βόρειος Ιταλία ήταν υπό τους Αυστριακούς και αυτό ήταν πολύ εμφανές η στιγμή τέλος πάντων δεσποτεία των Αυστριακών ήταν πολύ εμφανής εκείνα τα χρόνια που φοιτούσε ο Σολωμός. Επομένως θα μπορούσα να πω ότι κατά κάποιον τρόπο ο φιλελευθερισμός του, η αγάπη του για την ελευθερία μπορεί να μην ανδρώθηκε στην κυρίως Ελλάδα ή έστω στα Επτάνησα, αλλά στην Ιταλία, σε ένα αυστροκρατούμενο, σε μια αυστροκρατούμενη περιοχή. Μάλιστα. Άπαντα ελληνικά ποίηματα, ιταλικά ποίηματα, επιστολές, αυτόγραφα. Ναι, κοιτάξτε, μου είπατε πριν κατά πόσον ο Σολωμός ξεκίνησε να γράφει στα ιταλικά και αν συνέχισε. Θα σας πω μόνο το εξής, ότι τα άπαντα στην έκδοση Ίκαρου με επιμέλεια του Λίνου Πολίτη αποτελούνται από 3 τόμους. Ο πρώτος είναι τα ελληνικά και βγαίνει το 1948, ο δεύτερος τα ιταλικά βγαίνει το 1955 και ο τρίτος είναι η αλληλογραφία. Αν δείτε τους 2 τόμους, ελληνικά και ιταλικά, είναι ακριβώς ισομεγέθης. Η ιδέα αλληλογραφία, ο τρίτος τόμος, ογκοδέστατος 600 σελίδες, είναι όλος στα ιταλικά. Ο Σολωμός αλληλογραφούσε με τον αδελφό του, με τα αδέλφια του, με τους συγγενείς, με τους φίλους, τους Έλληνες, δεν μιλάω μόνο για τους Ιταλούς, στα ιταλικά, με τον Δημήτριο, στα ιταλικά. Θα μου πείτε γιατί. Αν δούμε τα αυτόγραφα που εξέδωσε το 1964 πάλι ο Λίνος Πολίτης, αν δούμε λοιπόν την ορθογραφία του Σολωμού θα καταλάβουμε. Έκανε πολλά λάθη, απλοποιήσεις, να μην το πούμε λάθη, απλοποιήσεις της γλώσσας, γιωτακισμό ας πούμε. Όλα τα είμαι γιώτα, ούτε πνεύματα. Θα μου πείτε καλά, αυτό το έκανε και ο Ψυχάρης αργότερα ή το έκανε ο Καζαντζάκης. Ναι, αλλά αυτοί το έκαναν ενσυνείδητα. Ο Σολωμός το έκανε επειδή δεν γνώριζε επακριβώς την ελληνική γλώσσα, δεν την είχε διδαχθεί κατ' ουσίαν. Ενώ είχε διδαχθεί άριστα την ιταλική. Στα ιταλικά του δεν υπάρχει ούτε ένα λάθος να του βρει κανείς. Μάλιστα. Το 1822 δημοσιεύει, είναι ένα από τα λίγα έργα τα οποία δημοσίευσε ο ίδιος ενώ ζούσε, τη συλλογή «Ρήμε Ιμπροβιζάτε», την οποία εγώ εξέδωσα με μετάφραση και σχόλια από στο Ίδρυμα Ουράνη το 2000.
Βλέπουμε από αυτά λοιπόν τα ποίηματα, όπως και από πολλά άλλα ιταλικά που σώζονται, ότι η χρήση της ιταλικής ήταν άψογη, δεν έκανε λάθη σε αυτήν την γλώσσα. Και σε πολλά μάλιστα ποίηματά του γραμμένα στα ελληνικά, που εμείς τα ξέρουμε στην ελληνική τους μορφή, όπως η Ελεύθερη Πολιορκημένη, οι σημειώσεις πριν γράψει το ελληνικό κείμενο ήταν στην ιταλική γλώσσα. Λοιπόν, κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα και επαναρχόμαστε με περισσότερο Σολομό. Παρακαλώ, διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον κύριο Γεράσιμο Σόρα, πρόεδρο της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, ειδικευμένο στην Ιταλική Γλώσσα και Φιλολογία, βαθύς γνώστης, μελετητής και θαυμαστής του Σολομού. Κύριε καθηγητά, πάμε τώρα να δούμε τις νεοελληνικές πηγές του Σολομού. Ο Πολυλάς αναφέρει σε ένα μελέτημά του για τον Σολομό «Με την αυτομόρφωτη αυτή γλώσσα εσυγγένευε ο ποιητικός νους του Σολομού». Ποια εννοεί αυτομόρφωτη γλώσσα? Τα δημοτικά ποίηματα. Λάβετε υπόψη ότι και αυτοί που γράφουν την δημοτική ποίηση, μάλλον που την λένε, διότι δεν την γράφουν οι ίδιοι, οι λαογράφοι είναι που την καταγράφουν, την ξέρουν ακουστικά, όχι την ορθογραφία των λέξεων. Και ο Σολομός ακριβώς θέλησε να διδαχθεί την ελληνική γλώσσα μέσα από αυτά τα έξοχα δημιουργήματα των λαϊκών βάρδων. Υπάρχει μια σημαντική μελέτη, διατριβή επιδιδακτορία του 1968 του Εμμανουήλ Χατζηγιακουμή, που έχει ως θέμα της νεοελληνική πηγή του Σολομού, κριτική λογοτεχνία, δημοτικά μεσαιωνικά κείμενα και δημοτική ποίηση. Ο Σολομός, όπως γνωρίζουμε, είχε στην κατοχή του την έκδοση των δημοτικών ασμάτων του Φοργέλ, αλλά προσπαθούσε να συλλέξει και ο ίδιος διάφορα επιπλέον δημοτικά ποίηματα, ώστε να εμπνέεται από την τεχνοτροπία, από τον 15σύλλαβο κτλ. Και έτσι υπάρχει και ένα τετράδιο με δημοτικά τραγούδια της Κύπρου, το οποίο βρέθηκε στα χειρόγραφα του ποιητή. Θα αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα. Υπάρχει το γνωστό επίγραμμα εις Φραγκίσκα Φρέζερ, το οποίο γράφει ο Σολομός και ξεκινάει ως εξής: «Κι αν για τα πόδια σου καλεί, κι αν για την κεφαλή σου, κρίνους ο λίθος έβγανε, χρυσό στεφάνι ο ήλιος», και συνεχίζει, και υπάρχει η κριτική μαντινάδα: «Ο ήλιος ήριξε φωτιά να κάψει το κορμί σου, και αυτή σε στεφάνι γίνηκε, χρυσό στην κεφαλή σου». Βλέπετε πως διδάσκεται, παίρνει μοτίβα αλλά και εκφραστικούς τρόπους για να επενδύσει την ποίησή του. Έκανε συλλογή, μάζευε τα εθνικά τραγούδια, δηλαδή τα δημοτικά τραγούδια, έτσι. Ακριβώς. Άρα κανείς αυτόφωτος. Έτερος εξετέρου σοφός. Κάπως έτσι. Ας μην ξεχνάμε ότι όλοι οι λογοτέχνες έχουν διαβάσει την προγενέστερη λογοτεχνία από των προγενεστέρων αιώνων και εποχών, οπότε θα ήταν αδιανόητο να μην έχουν και σαφείς επιδράσεις από τα διαβάσματά τους. Βέβαια, ο Σολομός είχε, εννοείται, πολύ περισσότερο μελετήσει και γνωρίσει την ιταλική ποίηση. Μάλιστα, ορισμένους μεγάλους ποιητές, όπως τον Βιντσέντσο Μόντι, τον είχε γνωρίσει και κατηδίαν. Ορισμένοι λένε ότι ίσως είχε γνωρίσει και τον Αλεσάνδρο Μαντσόνι. Ωστόσο, οι Ιταλοί φίλοι του ήταν αυτοί που τον προέτρεψαν να αφήσει τα ιταλόγλωσσα στιχουργήματα και να στραφεί προς σύνθεση ενός μεγαλόπνου έργου, το οποίο το απαιτούσαν οι καιροί, να γράψει τον ύμνο στην ελευθερία.
Μάλιστα. Διότι προσέξτε, αυτά τα ιταλικά στοιχουργήματα τα οποία έγραφε μπορεί να ήταν άψογα από άποψη μετρική, ορθογραφική κτλ. Συντακτική, ωστόσο ήταν γυμνάσματα. Σκεφτείτε δηλαδή η Ρήμα Ιμπροβιζάτε, 30 σονέτα, τι ήτανε. Ήτανε γυμνάσματα, καθόταν με τους φίλους του, όλοι βέβαια ήτανε άριστοι γνώστες της Ιταλικής και του έλεγαν, α, για να δούμε Διονύση, μπορείς να γράψεις ένα ποίημα με θέμα την Αυγή, ας πούμε. Στα Ιταλικά φυσικά. Λέει, εντάξει, αμέσως. Του λένε, όχι όμως όπως το θες εσύ, θα πάρεις 14 λέξεις, τις καταληκτήριες των 14 στίχων του τάδε σονέτου, ενός που του έδιναν εκείνη τη στιγμή κάποιου γνωστού Ιταλού ποιητή, και θα συνθέσεις αυτή τη στιγμή σονέτο για την Αυγή, αλλά χρησιμοποιώντας το τέλος του κάθε στίχου τις συγκεκριμένες λέξεις, όχι μόνο τις ομοιοκαταληξίες, ολόκληρες λέξεις. Και αυτό μπορούσε να το κάνει και μια και δύο και τρεις φορές το ίδιο σονέτο, να το μεταπλάσει ανάλογα με το θέμα που το έδιναν. Όμως αυτά ήταν γυμνάσματα που αποδείκνυαν έναν έξοχο, λαμπρό ποιητικό νου, όμως το θεματολόγιο δεν ήταν αυτό που απαιτούσαν οι καιροί. Την εποχή που γράφει ο Σολωμός, θα πούμε μετά με λεπτομέρειες στο Εθνικό Ύμνο, υπάρχει ανάπτυξη του φιλελληνικού κινήματος στην Ευρώπη και έχουμε και φιλέλληνες λογοτέχνες. Πρώτα απ' όλα ο Μπάιρον, ο οποίος στα 1809, στο πρώτο του ταξίδι που έκανε στον ελληνικό χώρο, γράφει το προσκύνημα του Child Harold, όπου μεταξύ άλλων επισκέπτεται, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η Ελληνική Επανάσταση, όλοι ξέρουμε ότι μετά ήρθε και άφησε την τελευταία του πνοή στο Μεσολόγγι το 1824. Ωστόσο, τι κάνει... ψέγει τον Έλγιν επειδή έκλεψε τα Ελγίνια Μάρμαρα. Επομένως, και βέβαια καυτηριάζει και τους Τούρκους κατακτητές, δυνάστες κτλ. Από την άλλη, ο Σέλι στα 1821, με το ξέσπασμα, ένα χρόνο πριν πεθάνει, πριν πνιγεί, γράφει το «Ελλάς», ένα σημαντικό δραματικό έργο, το οποίο μας θυμίζει τους Πέρσες του Εσχύλου, διότι δείχνει τον αντίκτυπο που είχε στο παλάτι του Σουλτάνου η έκρηξη της ελληνικής επαναστάσεως. Δεν μας παίρνει ο χρόνος, έχω μαζί μου και αποσπάσματα, αλλά νομίζω ο καθένας μπορεί να τα βρει. Πάμε τώρα και στο διαδίκτυο. Ύμνο και βέβαια υπάρχει, συγγνώμη, ναι, να πω και κάτι άλλο που θα σας ενδιαφέρει ίσως και ακόμα πιο πολύ. Τον Ουγκό, ο οποίος στα 1828, βέβαια 4-3 χρόνια μετά την σύνθεση του Εθνικού Ύμνου, γράφει το «L'Enfant», το οποίο ο Παλαμάς το μεταφράζει ως το Ελληνόπουλο και αναφέρεται σε ένα Ελληνόπουλο το οποίο έχει επιβιώσει, κατάφερε να επιζήσει μετά από την σφαγή της Χίου. Και ο ποιητής, το ποιητικό υποκείμενο τέλος πάντων, τον ρωτάει τι θέλεις να σου κάνω για να μπορέσεις να χαμογελάσεις, να ξεχάσεις αυτή την τραγική κατάσταση και σφαγή, και του λέει τι θα μπορούσε να του χαρίσει, άλογα πράγματα κτλ. Και στο τέλος το Ελληνόπουλο του λέει θέλω μπαρούτι και βόλια για να σκοτώσω τους Τούρκους. Πάμε λοιπόν... Ύμνος στην ελευθερία. Ο Σολωμός, φαντάζομαι ότι δεν ήταν προδιαγεγραμμένο στο μυαλό του ή στην ψυχή του να γράψει ένα ύμνο ντε και καλά που να είναι εθνικός ύμνος, έτσι δεν είναι? Αυτό υιοθετήθηκε με τα κατοπινά χρόνια, αλλά πάμε να μας πείτε για τον εθνικό ύμνο. Για τον ύμνο στην ελευθερία, έτσι είναι ο τίτλος. Ακριβώς. Κοιτάξτε, ο ύμνος γράφεται το Μάιο του 1823, αλλά τυπώνεται το 1825 στο Παρίσι και στο Μεσολόγγι. Και μάλιστα συνοδευόμενος και από γαλλική και ιταλική μετάφραση στο Μεσολόγγι. Εκείνο που εμένα μου προξενεί μεγάλη εντύπωση είναι για ποιο λόγο
ο Σολωμός ανέθεσε σε έναν φίλο του, τον Γκαετάνο Γκρασέτη, να κάνει τη μετάφραση του ύμνου, ενώ βέβαια ο ίδιος θα μπορούσε άριστα, ήξερε καλύτερα ιταλικά και θα μπορούσε εκείνη τουλάχιστον την εποχή, τα ιταλικά του ήταν πολύ καλύτερα από τα ελληνικά του. Και θα μπορούσε κάλλιστα ο ίδιος να κάνει τη μετάφραση. Για να γίνει εθνικός ύμνος φτάνουμε στα 1865, μετά την ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα, όταν ο Γεώργιος ο Πρώτος αποφασίζει τις 24 πρώτες στροφές, οι δύο μόνο ψάλλονται όταν έχουμε έπαρση σημαίας και τα λοιπά, και να καθιερώσει τον ύμνο στην ελευθερία ως εθνικό ύμνο. Ίσως εδώ τώρα μου δίνεται και ένα έναυσμα για την πρώτη στροφή του εθνικού ύμνου, του ύμνου στην ελευθερία. Όλοι τον ξέρουμε, όλοι τραγουδάμε στις κατάλληλες περιστάσεις. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με βιά μετράει τη γη. Το ερώτημα είναι τι εννοεί τουλάχιστον με τους δύο στίχους τους τελευταίους της πρώτης στροφής. Σε γνωρίζω από την όψη που με βιά μετράει τη γη. Μπορούμε να διαβάσουμε και κάποιους άλλους, και κάποιες άλλες στροφές, την 13η, ας πούμε, φεύγιο πίσω το ποδάρι και ο γλίγορο πατή, ή την πέτρα ή το χορτάρι που τη δόξα σου ενθυμεί. Ή την στροφή 31, δυστυχιά του οποιανού θέλει βρεθεί στο μαχαίρι σου από κάτω και σε εκείνο αντισταθεί. Και η στροφή 33, τρέχει όλα τα δάση, τα λαγκάδια, τα βουνά, και όπου φτάσει, όπου περάσει, φρίκι, θάνατος, ερμιά. Όλα αυτά για την ελευθερία. Και στην στροφή την 96, το σπαθί σου αντισηκώνεις, τρία πατήματα πατάς. Σαν τον πύργο μεγαλώνεις και στο τέταρτο χτυπάς. Τρία πατήματα κάνεις και στο τέταρτο χτυπάς. Για πάμε λοιπόν τώρα στην πρώτη στροφή που όλοι ξέρουμε, αλλά δεν καταλαβαίνουμε ίσως. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με βιά μετράει τη γη. Εδώ θα μας βοηθήσει ο Γκρασέτη με την ιταλική μετάφραση, την οποία βέβαια την έκανε από κοινού με τον Σολωμό. Τι κονόσκο, αλτάλιο τρεμέντο ντε λα σπάντα, σε γνωρίζω από την κόψη την φοβερή του σπαθιού, τι κονόσκο αλλο σγκουάρντο και ραπιντίσιμο μιζούρα λατέρα. Σε γνωρίζω από το βλέμμα λοιπόν, το οποίο ταχύτατο μετράει τη γη. Τη γη που αφήνεις κάτω από τα πόδια σου, με το γρήγορο βηματισμό σου προκειμένου να πολεμήσεις τον Τούρκο δυνάστη και να τον διώξεις. Σε γνωρίζω από την όψη, επομένως όχι όψη, από το βλέμμα που με βιά μετράει τη γη, όχι βία, αλλά βιά βιασύνη, που μετράει τη γη βιαστικά. Και μια που αναφερόμαστε στον ύμνο στην ελευθερία, πρέπει να θυμίσω ότι το μότο το οποίο προτάσει στην σύνθεσή του αυτή προέρχεται από τον Δάντη, από το Πουργκατόριο, από το πρώτο άσμα του καθαρτηρίου του Δάντη. Υποτίθεται ότι μιλάει ο Βυργίλιος και λέει στον Κάτωνα, ο οποίος είναι ο φύλακας του καθαρτηρίου, ότι από εδώ είναι ο Δάντης, ο οποίος, αν και είναι ζωντανός, έρχεται στον άλλο κόσμο, και «Libertà va cantando και εσύ cara come sa chi per lei vita rifiuta». Την ελευθερία τραγουδάει, η οποία είναι τόσο αγαπητή, cara, όπως γνωρίζει ο καθένας, ο οποίος μπορεί και να θυσιάσει ακόμα και τη ζωή του. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Σολωμός, ακόμα και σε αυτό το εμβληματικό έργο για μας τους Έλληνες, προτάσει ένα μότο παρμένο από Ιταλό, τον μέγιστο Ιταλό ποιητή, του οποίου μάλιστα φέτος γιορτάζουμε και τα 700 χρόνια από τον θάνατό του. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θυμίστε μας, διαβάσατε «Που με βιά μετράει τη γη», έτσι. Από ποια έκδοση το έχετε αυτό?
χρησιμοποιώ την έκδοση πάντα του Λίνου Πολίτη, επειδή είναι η πιο πλήρης. Φυσικά η πιο πρόσφατη και πάρα πολύ καλή έκδοση επίσης των ποιητικών έργων του Σολομού είναι αυτή που επιμελήθηκε και ο Στυλιανός Αλεξίου. Λοιπόν, αλλά δεν είναι πλήρες. Γι' αυτό και λοιπόν, χρησιμοποιώ του Πολίτη. Κύριε Ζώρα, εγώ έχω ανάμεσα στα μεγάλα ποιητικά βιβλία δίπλα μου στο κομμωδίνο μου και διαβάζω κατά διαστήματα αυτό το ογκώδες έργο, έτσι. Βέβαια. Ποιήματα και πεζά, Διονυσίου Σολομού, επιμέλεια εισαγωγές, Στυλιανός Αλεξίου, εκδόσεις Στιγμή. Στιγμή. Εδώ λοιπόν λέει, σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με βία μετράει τη γη. Ναι. Ναι, σωστά, που με βία. Που με βία. Και ακόμα, βέβαια, η κρατούσα αναφορά είναι με βία μετράει τη γη. Ναι, με βία το είπα, επειδή ακριβώς για να βοηθήσω και τον ακροατή, το τηλεθεατή, για να καταλάβει ότι το, δεν είναι η βία, διότι άμα πούμε σήμερα βία, δεν είναι η βιασύνη, ενώ το βία είναι η βιασύνη. Κάποιοι παλιά το είχαν επικαλεστεί για να δικαιολογήσουν και την επαναστατική τρομοκρατική βία. Ναι, όμως άλλο σημαίνει εδώ, σημαίνει την Γρηγοράδα. Ναι, ναι. Πάντως, σας το είπα αυτό για να ξέρουν. Όχι, είναι πολύ σημαντική αυτή η έκδοση. Οι τηλεθεατές μας. Ναι. Ότι στις προσεγγίσεις των μεγάλων ποιητών και όχι μόνο των μεγάλων, υπάρχουν διαφορετικές οπτικές. Ο ένας μελετητής κάνει αυτή το πλησίασμα, την προσέγγιση. Ο άλλος διαφορετική. Γιατί, διότι, θέλω να μας εξηγήσετε γιατί, τα περισσότερα δημιουργήματα του Σολομού ήταν σχεδιάσματα, ημιτελή, έτσι δεν είναι. Ναι. Γιατί τα άφησε μισοτελειωμένα. Εκτός βέβαια από τον ύμνο στην ελευθερία, έτσι. Ναι, έχει κι κυρίως, άλλα. Κυρίως εκεί που είναι πολλά σχεδιάσματα είναι η ελεύθερη πολιορκημένη. Αυτή η διατύπωση μετά το άλλαζε, το διόρθωνε, πρόσθετε, αφαιρούσε. Είχε αυτό το άγχος της τελειότητας, αυτή είναι η εξήγηση. Στη φιλολογία λέμε, οι Λατίνοι καταρχάς έλεγαν «labor lime». Η δουλειά της λίμας, οι Ιταλοί το λένε λιματούρα del testo, εμείς το λέμε χτένισμα του κειμένου. Αυτό πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Πρέπει κανείς να δαμάσει πρώτα απ' όλα την έμπνευση για να μπορέσει να τη μετατρέψει σε λόγο και μετά σε γραπτό λόγο. Σε ενδιάθετο πρώτα λόγο και μετά σε γραπτό. Λοιπόν, ο Σολομός συνέχεια κατακλυζόταν το μυαλό του, το εγώ του, από εμπνεύσεις, τις οποίες τις άφηνε, τις ξανάπιανε. Έχω μια φωτοτυπία, μπορεί να τη δουν οι τηλεθεατές σας, από τα αυτόγραφά του, από την έκδοση του Λίνου Πολίτη. Λοιπόν, εκεί θα δει κανείς ακριβώς αυτό το, την εναγώνια προσπάθεια να σβήσει μια λέξη, να γράψει μια άλλη. Και δίπλα, ιταλικές σημειώσεις που έλεγε εδώ πρέπει, ξέρω, στα ιταλικά, να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο. Και μετά προσπαθούσε αυτό να το, τις σκέψεις αυτές, της καλυτέρευσης του κειμένου, του λιμαρίσματος του κειμένου, να κάνει αυτές τις επεμβάσεις μετά στους στίχους τους ελληνικούς. Άλλοτε τα κατάφερνε, άλλοτε προτιμούσε να το αφήσει ημιτελές και να το ξαναπιάσει σε μια κατοπινότερη στιγμή. Να διαβάσω ακόμη κάποια αποσπάσματα. Έτσι, έχω σημειώσει. Κοίτα χέρια απελπισμένα, πώς θερίζουνε ζωές. Χάμω πέφτουνε κομμένα χέρια, πόδια, κεφαλές. Και παλάσκες και σπαθία με ολοσκόρπιστα μυαλά και με ολόσκιστα κρανία σωθικά λαχταριστά. Εδώ είναι, θα έλεγα, ένας ομός ρεαλισμός ποιητικός και μια παραστατική εικόνα της φρίκης του πολέμου, πάνω στην οποία όμως βασίζεται η δόξα και η ελευθερία. Η ποιήση είναι ανηθική. Εγώ θα έλεγα ότι χρησιμοποιεί και πάλι ο Σολομός, τρέχει της εποχής του, προτρέχει, και χρησιμοποιεί μια γλώσσα εδώ πέρα, θα λέγαμε, του Μποντλέρ, πολύ ρεαλιστική. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε στο συμβολισμό για να δούμε τέτοιου είδους ποιήση. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό τώρα που διαβάζετε, θυμήθηκα και το παρέλειψα πριν να το πω, ότι
η μη γνώση από την πλευρά του της καθαρεύουσας τον ωφέλησε. Διότι αναγκαστικά χρησιμοποίησε την δημόδη γλώσσα. Σκεφτείτε, την ίδια εποχή οι Αθηναίοι Ρωμαντικοί, οι Φαναριώτες κτλ. Έγραφαν στην καθαρεύουσα. Ενώ οι Επτανήσιοι χρησιμοποιούσαν την ομιλούμενη. Γιατί, διότι αυτήν ήξεραν, αυτήν άκουγαν. Ενώ είχαν διδαχθεί βέβαια την Ιταλική, δεν είχαν διδαχθεί την καθαρεύουσα. Και τότε ήταν τόλμημα να γράψει κανείς τη δημοτική, έτσι, γιατί ειδικά με το κίνημα του Κοραή, του μεγάλου αυτού διαφωτιστή, Χιωτός Σμυρνιού. Εγώ έχω κατάγομαι από τη Χίο και πάντα επισκέπτομαι και προσκυνώ κάθε καλοκαίρι που πηγαίνω στο χωριό μου, το Θέλω Ποτάμι και στη Χίο, επισκέπτομαι και προσκυνώ την βιβλιοθήκη Κοραή. Γιατί εκεί φυλάσσονται μνημειώδη κείμενά του. Και τα δώρα που του είχε κάνει ο Ναπολέων από την περιήγηση, από την εκστρατεία στην Αίγυπτο. Που είναι στοιχεία γεωγραφίας της Αιγύπτου και της αρχιτεκτονικής. Τότε λοιπόν ο Κοραής είπε πρέπει να επιστρέψουμε στην αρχαΐζουσα ελληνική. Προφανώς γιατί ήθελε να κάνει τη σύνδεση νέων Ελλήνων και αρχαίων, ότι είναι συνέχεια. Κοιτάξτε, ο Κοραής ήταν ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες φιλολόγους. Ήξερε τους αρχαίους συγγραφείς απ' έξω και ανακατοτά. Επομένως, γι' αυτό και επηρεάστηκε στις απόψεις του περί γλώσσας. Και εδώ θα ήθελα να ανοίξω άλλη μια παρένθεση, έχω ανοίξει αρκετές, μία παραπάνω δεν βλάπτει. Καθόλου ωφελεί και είναι απολαυστική η παρουσία σας. Και ο Σολωμός αλλά και ο Παλαμάς εθαύμαζαν τον Δάντη, γιατί τόλμησε εκείνος για πρώτη φορά να εγκαταλείψει σε λογοτεχνικό είδος, σε ποίηση, στη Θεία Κωμωδία, τη λατινική γλώσσα και να χρησιμοποιήσει την ομιλούμενη, την τοσκανική. Αυτό λοιπόν θέλησε και ο Παλαμάς αλλά και ο Σολωμός να κάνουν στην εποχή τους, ο καθένας, διότι δεν είναι ότι ο Σολωμός με τη δική του ποίηση έλυσε το πρόβλημα δημοτική καθαρεύουσα. Έπρεπε να περάσουν χρόνια και χρόνια. Και ο Παλαμάς διώχθηκε από την θέση που είχε ως Γενικού Γραμματέως του Πανεπιστημίου Αθηνών κάποια στιγμή επειδή αρθρογράφησε στην δημοτική. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο αγώνας συνεχιζόταν και μετά και με τον Καζαντζάκη, με κάποιες ακρότητες ή και με τον Ψυχάρη, για να φτάσουμε τελικά στην απλή δημοτική, αυτή που χρησιμοποιούμε και σήμερα. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο υπήρξε ο Σολωμός, υπήρξε ο Παλαμάς. Έχω γράψει ένα ποίημα στη συλλογή μου «Γυμνή Θεολογία» και βάζω τη μάνα του στο σήμερα, ότι είναι μαντενούτα κάποιου στα βόρεια προάστια και κατεβαίνει συχνά στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Σολωμού και πηγαίνω έρχεται και καμαρώνει την πινακίδα με το όνομα του μεγάλου γιού της. Σήμερα τι λέει ο Σολωμός, τι νεολαία ας πούμε. Νομίζω ότι ο Σολωμός είναι κλασικός. Και είναι κλασικός ακριβώς διότι τον ωφέλησε η ίδια η γλώσσα του. Αυτή που δεν ήξερε σε βάθος, όμως την γνώρισε σε βάθος. Δεν του την δίδαξαν σε βάθος, αλλά την έμαθε μόνος του σε βάθος και μπόρεσε πολλές φορές με την μη κυριολεξία να προηγηθεί της εποχής του. Διότι η μοντέρνα ποίηση τι άλλο κάνει, χρησιμοποιεί σύμβολα, μία λέξη αντί μιας άλλης. Ο Σολωμός αυτό το έκανε ορισμένες φορές, ίσως και εν αγνία του, και έτσι βρίσκεται όλο αυτό, ειδικά τα σχεδιάσματα των ελεύθερων πολιορκημένων είναι πολύ προδρομικά. Διαβάζονται σήμερα σαν μοντέρνα ποίηση, θα έλεγα. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε 2-3 λεπτά και ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Να πούμε 2 λόγια για τα 700 χρόνια, έτσι, από το θάνατο του Δάντη. Του Δάντη, ακριβώς. Και κλείνουμε. Πολύ ωραία. Να πω καταρχάς ότι ο Σολωμός έγραψε 6 σονέτα με θέμα το Ινφέρνο, την κόλαση, που όλα τους βασίζονται φυσικά στην κόλαση του Δάντη. Και έγραψε και ένα σονέτο «In lode di Dante», προσέπαινον του Δάντη. 14 σονέτο.
Και λέει μεταξύ άλλων, να μην σας το διαβάσω όλο, λέει ότι «Dante dipinse col cervel lunatico», μπόρεσε ο Δάντης με μαγεμένο μυαλό, σεληνιασμένο θα λέγαμε. Σαλός Θεού, σαλός. Ακριβώς, ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε, να περιγράψει μέσα στο έργο του οτιδήποτε εκτείνεται πάνω στη γη, αλλά και στον άλλο κόσμο, εφόσον έκανε αυτό το ταξίδι για μια εβδομάδα στην κόλαση, στο καθαρτήριο και τελικά στον παράδεισο. Και λέει επίσης, άλλον ένα στίχο θα σας πω, «In faccia adesso onde ognuno resta estatico», και ακριβώς μπροστά σε αυτό το θεσπέσιο, το μεγαλειώδες έργο του, οποιοδήποτε μένει εκστατικός. Έτσι, απλώς σας διάβασα αυτούς τους στίχους, γιατί δένουν και με τον Δάντη, αλλά για να πάρετε και μια γεύση του, του ποιητή, του Σολομού, και στα ιταλικά. Ωραία. Ολοκληρώσαμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας πείτε ευχαριστώ. Μια τελευταία φράση που θέλετε για την Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, για τον Σολομό, για την εθνική ποιήση. Να πω για την Εθνική Εταιρεία ότι όποιος θέλει από τους τηλεθεατές, άμα γράψει στο ίντερνετ Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, μπορεί εύκολα να βρει την ιστοσελίδα, να δει όλη της την ιστορία, φωτογραφίες, οτιδήποτε έχει να κάνει με την προσφορά της, και βέβαια γιατί όχι, και μπορεί όσοι τουλάχιστον διαθέτουν και λογοτεχνικό ποιητικό τάλαντο να έρθουν να στελεχώσουν, να επαυξήσουν τις τάξεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο καθηγητής Γεράσιμος Ζώρας, ένας ποιητής μνήμης του μεγάλου ποιητή Διονυσίου Σολομού. Γεια σας.